σας. Αυτό που έχουμε πει είναι ότι θα περιμένουμε να τελειώσει η συνταγματική αναθεώρηση από τα Σκόπια, που μέχρι 15 Ιανουαρίου το αργότερο θα έχει ολοκληρωθεί, να δούμε κατά πόσον είναι συμβατοί με το περιεχόμενο της συμφωνίας, αν έχουν περάσει και οι τροπολογίες, οι τελευταίες που μιλάνε για ότι ξεχωρίζουν την ηθαγένεια από την εθνότητα, ότι μιλάνε για διασπορά, όχι για μειονότητες κτλ. Μετά θα συζητήσουμε αν και κατά πόσο μας καλύπτουν έτσι αυτές οι διατυπώσεις και έχουμε εκφράσει τη θετική μας προδιάθεση για να αλλάξει σελίδα η χώρα στο συγκεκριμένο θέμα και με αυτή τη λογική θα προσέλθουμε στη Βουλή όταν και εφόσον έρθει το θέμα. Η στήριξη πάντως στη λύση για την επόμενη μέρα στο νομοταλογικό της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας δεν είναι σε καμία περίπτωση στήριξη και στην κυβέρνηση, είτε αυτό αφορά κάποια πρόταση δυσπιστίας, είτε κάποια ψήφο εμπιστοσύνης. Εδώ σε αυτή την περίπτωση η εκτίμηση να πάμε να κλείσουμε την συμφωνία των Πρεσπών. Αυτά που έχετε δει, έχετε παρακολουθήσει, σας ικανοποιούν? Έδωσε και μια συνέντευξη ο κ. Ζάεφ στην Εφημερίδα των Συντακτών. Έχουμε δει κάποια πράγματα. Νομίζω κλίμα πώς είναι? Σε κατεύθυνση αυτές οι τροπολογίες. Ότι λύνουν κάποιες έτσι εκκρεμότητες που υπήρχαν και κάποιους προβληματισμούς και ανησυχίες που είχαν εκφραστεί. Ωραία, επομένως πάμε τώρα και στην επόμενη μέρα που είπατε ότι δεν είναι δεδομένη η ψήφο σας σε σχέση είτε με πρόταση ή ψήφο εμπιστοσύνης είτε πρόταση δυσπιστίας. Είναι μάλλον δεδομένη αρνητική. Αυτό να διευκρινίσουμε λοιπόν. Αν αποχωρήσει ο κύριος Χαμένος και δεν υπάρχει η στήριξή του ή η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση με διάφορους τρόπους, με την απόσταση των υπουργών και από εκεί πέρα τώρα υπάρχει το γράμμα του Συντάγματος για την δεδηλωμένη, όπου αυτή πρέπει να επιβεβαιωθεί μέσα από μια διαδικασία, είτε με πρόταση δυσπιστίας, είτε με ψήφο εμπιστοσύνης. Ναι, είναι συγκεκριμένες οι θεσμικές διαδικασίες που υπάρχουν στο. Αν αποχωρήσει ο κύριος Χαμένος. Δηλαδή, είτε θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να φέρει κάποια πρόταση δυσπιστίας. Να μείνουμε σε αυτό το σενάριο. Φέρνει η Νέα Δημοκρατία την πρόταση δυσπιστίας. Εσείς την ψηφίζετε την πρόταση δυσπιστίας? Ναι, ό,τι κάναμε και τον Ιούνιο θα κάνουμε και τώρα. Άρα ψηφίζετε την πρόταση δυσπιστίας. Και βέβαια δεν ψηφίζετε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Αυτονόητο. Όχι, δεν ψηφίζουμε, γιατί να τα διαχωρίσουμε αυτά τα δύο πράγματα. Δηλαδή η συμφωνία των Πρεσπών, που εμείς τη βλέπουμε σαν κάτι το οποίο ούτε να το εξειδανικεύουμε, πρέπει ούτε να το δαιμονοποιούμε, είναι και αποτέλεσμα της διεθνούς συγκυρίας. Δεν είναι δηλαδή που λένε κάποιοι ότι είναι μια καλή συμφωνία που την έφερε η κυβέρνηση, άρα πρέπει να ψηφίσετε και την κυβέρνηση να τη δώσετε ψήφο εμπιστοσύνη. Εμείς θεωρούμε ότι είναι και αποτέλεσμα της διεθνούς συγκυρίας και σε κάθε περίπτωση δεν θεωρούμε ότι η κυβέρνηση πρέπει με δικές μας, ας το πούμε, ψήφους να συνεχίσει να κυβερνά. Και από εκεί και πέρα, αν δεν γίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο, δηλαδή δεν καταθέσει πρόταση δυσπιστίας στη Νέα Δημοκρατία και δεν ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση, πιστεύετε ότι η κυβέρνηση, παρά το ότι θα έχει χάσει τους βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, μπορεί να συνεχίσει, όπως είπε ο κ. Τζανακόπουλος, με ανοχή μειοψηφίας? Θα είναι, κατά τη γνώμη μου, αρκετά δύσκολο αυτό το πράγμα, γιατί δεν θα μπορεί κοινοβουλευτικά έτσι τόσο πολύ να σταθεί, να περνάει νομοσχέδια, να έχει, ας το πούμε έτσι, λίγο ένα εύρυθμο κοινοβουλευτικό ρυθμό, ο οποίος είναι απαραίτητος για τους επόμενους μήνες, γιατί ο μεγάλος ελέφαντας στο δωμάτιο για τον οποίο δεν μιλάει κανένας είναι η οικονομία. Και νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να έχει χρόνο ζωής πέρα από το Μάιο, τις ευρωεκλογές, οπότε αυτός θα είναι, φαντάζομαι, και ο σχεδιασμός κυβέρνησης να προχωρήσει έτσι κουτσά στραβά μέχρι το Μάιο. Εσείς από την πλευρά σας θα ζητήσετε εκλογές πέρα από αυτή τη διαπίστωση που κάνετε μετά την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών και αφού έχουμε την αποχώρηση των βουλευτών του κυρίου Χαμένου? Εμείς ναι, θεωρούμε ότι δεν είναι μια, έτσι ας το πούμε, ομαλή κατάσταση αυτή για να συνεχιστεί και η λύση σε αυτές τις περιπτώσεις όταν δεν υπάρχει έτσι εμπιστοσύνη είναι οι εκλογές. Μάλιστα. Κύριε Μαυρτά, σας ευχαριστούμε πάρα καλή πολύ. Σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ.